Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε στα πλαίσια των συζητήσεων που κάνουμε για την γραμμική άρφα. Θα μιλήσουμε για αυτήν εδώ τη σφραγίδα. Δεν είναι σφραγίδα, λάθος. Πινακίδα, ταμπλέτα της γραμμικής άρφα. Είναι HT7, στην Αγία Τριάδα δηλαδή, πολύ κοντά στη Φεστό βρέθηκε. Και αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5 σειρές ή αν θέλετε 6 ενότητες. Την έχω αντιγράψει εδώ, είναι αυτή, εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι αυτή και αυτό είναι ένα ιδεόγραμμα της γυναίκας. Η δεύτερη λέξη είναι αυτή και ο αριθμός 3, η τρίτη, ο αριθμός 4, η τέταρτη, ο αριθμός 1, η πέμπτη, ο αριθμός 1 και η έκτη, ο αριθμός 1. Καλά μέχρι εδώ. Η πρώτη λέξη απαρτίζεται από δύο συλλαβογράμματα. Το πρώτο είναι το και. Είναι εδώ ή εδώ. Και με κόπα. Και το δεύτερο είναι τι. Να το δούμε και αυτό. Τι, το βλέπετε εδώ. Κέτι. Όχι όμως καμιά κέτι όπως τη λέμε σήμερα, έτσι. Και μία γυναίκα. Το ιδεόγραμμα της γυναίκας, μία γυναίκα. Ένα. Αυτό όμως μπορεί να είναι και σημαδάκι ότι δεν πρέπει να διαβαστεί βο. Έτσι, αλλά αφού εικονίζει μία γυναίκα, θεωρούμε ότι είναι μία γυναίκα. Θα μου πείτε εδώ, η αριθμή αυτή η αριθμή θεωρείται ότι εκφράζουν και αυτοί γυναίκες. Γιατί δεν έχουν άλλο ιδεόγραμμα δίπλα. Επομένως, η πρώτη είναι αυτή. Και τι. Αυτό, μπορείτε να τα δείτε και εδώ, μεταγράφεται κοιτής. Και είναι η πρόγονος της κοιτός. Εδώ θα το βάλω στην ονομαστική. Κοιτό. Τώρα τι είναι κοιτό, θαλάσσια θεότητα, προστάτης, με γιώτα, ή προστάτηδα, των μεγάλων θηρίων της θάλασσας, δηλαδή των φαλαινών, των καρχαριών, των δελφινιών και ό,τι άλλο μπορεί να συναντήσει κάποιος. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι μιλάμε για κάτι το οποίο σχετίζεται με τη θάλασσα. Έτσι. Αργότερα εμφανίζεται ως κοιτό. Τώρα όσοι θέλετε να το ψάξετε παραπάνω, η κοιτό γεννήθηκε γριά, γραία. Από την αρχή ήταν δύσμορφη. Είχε κάνει πολλά και διάφορα, τέλος πάντων, κόρη του ωκεανού και της γης, της γέας. Η δεύτερη λέξη παίρνει, είναι αυτό, νο-ρου-γιά. Εδώ η γραμμική άλφα το κάνει πολλές φορές, το αρχικό φωνείο είναι από τις προθέσεις, το απαλήφι. Βέβαια αυτοί ξέρανε ποιο ήταν το φωνείο εδώ, εμείς δεν ξέρουμε, εικάζουμε όμως ότι είναι το έψιλον ή το άλφα. Το βάζω για την οικονομία της συζήτησης. Αυτό εδώ, βλέπετε, αυτό εδώ, είναι αυτό εδώ. Το γιά είναι η κατάληξη, έτσι, και είπαμε ότι αυτό είναι η πρόθεση. Ενολία, από το ολείο, το οποίο αργότερα εμφανίζεται ως όλυμη, χάνομαι, με την έννοια όμως εδώ, ότι κάποιοι χάνονται στη θάλασσα αλλά δεν ανεβρίσκονται ώστε να ταφούν κλπ. Είναι απλά αγνοούμενοι. Σχετίζεται λοιπόν αυτή η θεότητα με τους αγνοούμενους της θάλασσας. Ωραία μέχρι εδώ. Εδώ. Σου, για. Σοία. Αργότερα με το χ σος του αρσενικού με υπογεγραμμένη από κάτω. Να, αυτό είναι. Μπήκε από κάτω κάποια στιγμή, αλλά πολύ αργότερα, ίσως και 1000 χρόνια μετά. Δηλαδή, η θεά της σωτηρίας από τους θαλασσινούς κινδύνους,
από ατυχήματα που μπορούσαν να συμβούν στο καράβι, από δόρατα των εχθρών, από βέλη των εχθρών, από αρρώστιες, τροπικές ασθένειες κλπ, από αβιταμίνωση, ξέρετε τώρα τι γινόταν τότε, φεύγανε ξέρω εγώ 500 και γυρνάγανε 10. Λοιπόν, εδώ, τα ανατί. Α, η Σοΐα παίρνει 4 γυναίκες. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο, για να την εξευμενήσουν, ώστε στο άλλο ταξίδι που θα κάνουν, να έχει τα μάτια της ανοιχτά για να μην πάθουν ζημιές. Ενώ η Ενολία, είπαμε, αυτοί που είναι οι προστάτες αυτών που χάθηκαν στα κύματα, που δεν έχουν ανεβρεθεί, βέβαια δεν θεωρούνται νεκροί, αλλά γιατί καμιά φορά μετά από 10 χρόνια εμφανίζονταν. Ενώ όλοι οι δικοί τους θεωρούσαν ότι είχαν εξαφανιστεί. Η Σοΐα λοιπόν παίρνει 4. Εδώ είναι μια κυρία λίγο περίεργη. Όλες αυτές είναι κυρίες εδώ, όλες. Τανατής, θανατής. Εδώ. Έτσι, σχετίζεται με το θάνατο και λοιπά. Παίρνει μία γυναίκα, ως ιερόδουλη. Λοιπόν, μία άλλη κυρία εδώ, Δαλό. Νάτι. Δαλό. Συγγνώμη, έτσι. Από το Δάλος, που αργότερα από τον Όμηρο σημαίνει Δαυλός, αλλά στον Όμηρο στην Οδύσσια σημαίνει Κεραυνός. Φανταστείτε τώρα ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια καταιγίδα τροπική και να πέφτουν οι κεραυνοί κάθε 2 δευτερόλεπτα. Χρειάζονταν λοιπόν μια θεότητα η οποία θα τους προστατεύει από αυτό και άλλη μια θεότητα η οποία θα έπρεπε να την εξευμενήσουν για να μην τους βρει ευνίδιος και τραγικός θάνατος. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και μένει αυτό. Η Θετό. Το βλέπετε. Θετό. Αργότερα αυτή εμφανίζεται ως Θέτης. Πού είναι η αρχηγός των Δαναΐδων. Έτσι. Οι οποίες ήταν θεότητες της θάλασσας, με τον Ιρέα, τα ξέρετε κλπ. Είναι γνωστή η Θέτης. Λοιπόν, είναι 6 θεότητες οι οποίες σχετίζονται με τα ναυτικά ταξίδια. Ταξίδια. Ωραία. Μέχρι εδώ καλά. Είναι γραμμική α, έχει καταταγή κάπου χρονολογικά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, είχαμε πει ότι σήμερα θα φέρναμε έναν πίνακα, έναν κατάλογο των λέξεων της γραμμικής α, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τις δικές μας χρονολογήσεις, οι οποίες θα είναι ως εξής. Η προηγούμενη επιγραφή που διαβάσαμε ήταν αυτή του 1950 περίπου, η πρώτη που βρέθηκε, νομίζω ήταν η Φεστός 1, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ήταν η Φεστός 1, άρα λοιπόν μπορούμε να την κατατάξουμε, η Φεστός 1 είναι στην κορυφή και εκεί που τελειώνει η γραμμική α είναι το τέλος. Εδώ ξεκινάει με την ορθογραφία που είχαμε δει, υποτυπώδη και ηχητική, και σιγά 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 εξελίσσεται ώστε να και πλησιάζει πάρα πολύ την ορθογραφία αυτή της ιερογλυφικής, η οποία είναι άψογη. Άψογη με την έννοια την δική μας, τη θεώρηση δική μας. Έτσι, όταν λέμε η γραφή ξεκινάει το 1950, δεν σημαίνει ότι ξεκινάει και η γλώσσα το 1950, η προφορική, έτσι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Κητής παίρνει μία γυναίκα. Η θεότητα αυτή παίρνει μία γυναίκα ιερόδουλο στο ιερό της. Τώρα τι ήταν οι ιερόδουλες. Εάν πιστέψουμε τον Ηρόδοτο και άλλους αρχαίους συγγραφείς, αλλά κυρίως τον Ηρόδοτο, ο οποίος κατέγραψε έθιμα
των λαών, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής ή εδώ γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο, οι Βαβυλώνιοι είχαν ένα έθιμο, οι γυναίκες, οι ενήπαντρες έπρεπε τουλάχιστον μία φορά να πάνε στο ιερό να γίνουν δούλες της θεάς, μέχρι που κάποιος ξένος θα τους πετάξει ένα νόμισμα και θα συμμυγεί μαζί τους, θα κάνει δηλαδή έρωτα μαζί τους. Μετά ήταν ελεύθερες να φύγουν και να παντρευτούν. Ήταν θρησκευτικό καθήκον αυτό. Δεν ξέρουμε αν κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ. Πάντως, έτσι, η κητής παίρνει μία γυναίκα, η ενωλία παίρνει τρεις, είπαμε είναι οι προστάτες αυτών που θεωρούνται αγνοούμενοι, η σωεία, αυτή που σώζει από ναυάγια κλπ. Παίρνει τέσσερις, η θανατής παίρνει μία. Θα εξηγήσουμε κάποια άλλη στιγμή γιατί αλλού εμφανίζεται μαντό, σαλό, σιτό, ποιες άλλες ήταν οι θεές του κατοκόσμου, η φαντασό, η νοσό, από τις νόσους κλπ. Και αλλού εμφανίζονται ως κητής και ως θανατής. Αλλά αυτά δεν αφορούν την παρούσα συζήτηση. Επομένως, κητής μία γυναίκα, ενωλία τρεις, η σωεία της σωτηρίας τέσσερις, η θανατής μία για να την εξευμενήσουν να μην τους ακολουθεί στο ταξίδι, η δαλό, αυτή που προστατεύει από τους κεραυνούς, παίρνει μία και η θετό παίρνει μία. Αυτά μένουμε με το ότι η κητής έδωσε αργότερα την κητό και η θετό έδωσε αργότερα τη θέτιδα. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το Θέμη. Και σε λίγες μέρες πάλι εδώ. Γεια σας.